Πήρα καινούριο gaming monitor και θα σας πω γιατί κατά την άποψή μου παίζει μπάλα στην κατηγορία του μόνο του. Φύγαμε! Καλώς ήρθατε, Αλάνια, στον Μπάστη. Τι κάνετε? Καταρχήν, σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί προσπάθησα εδώ πέρα να τα χωρέσω όλα. Είμαι εδώ παρέα με το καινούριο μου gaming monitor. Είναι της AOC, το οποίο λέγεται Q27 G3 XMN. AOC, αν ακούς, νομίζω ότι τα κάνεις όλα σωστά, πρέπει λίγο να δουλέψεις με τις ονομασίες των monitor σου. Και πριν σας πω γιατί έχω ενθουσιαστεί μαζί του και ήθελα πάρα πολύ να σας το δείξω από τη στιγμή που το πήρα, το έχω, η αλήθεια είναι, αρκετές μέρες, το έχω δοκιμάσει σχεδόν παντού. Εδώ το έχω συνδεδεμένο με το PlayStation 5 μου, αλλά ίσως έπρεπε να το είχα συνδεδεμένο με το Xbox Series X, γιατί εκεί κάνει και κάποια πράγματα περισσότερα. Θα τα πω όλα σήμερα και αναλυτικά και φυσικά τις εντυπώσεις μου, γιατί αν είστε εκεί έξω και ψάχνετε gaming monitor, νομίζω το συγκεκριμένο Q27 G3 XMN πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπόψη. Το monitor είναι 27, οπότε καταλαβαίνετε ότι η συσκευασία του ήταν τούμπανη. Την έχω εδώ δίπλα, θα σας τη δείξω μία στα γρήγορα. Είναι αυτή εδώ. Τι περιέχει όμως αυτή η συσκευασία? Περιέχει φυσικά το monitor, περιέχει το stand για το οποίο θα σας μιλήσω σε λίγο γι' αυτό. Περιέχει το καλώδιο τροφοδοσίας, το οποίο είναι συνδεδεμένο αυτή τη στιγμή με το monitor, οπότε δεν έχω να σας το δείξω. Περιέχει ένα καλώδιο display port μαζί με τα user guides, τα βιβλιαράκια, τα manuals κλπ. Και ένα καλώδιο HDMI. Αυτά όμορφα, ωραία και λειτουργικά. Αυτό ήταν και το γρήγορο unboxing για σήμερα, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο χώρος μου είναι λίγο περιορισμένος εδώ πέρα για να κάνω ένα τόσο πολύ μεγάλο monitor unboxing κανονικά μέσα από την κούτα του. Πριν περάσω να σας πω για την ποιότητα κατασκευής, το stand του, τις θύρες του, την ποιότητα των χρωμάτων του, τα χαρακτηριστικά του κλπ, θέλω να σας πω και να σας αποκαλύψω σιγά σιγά γιατί για μένα είναι το gaming monitor που παίζει μπάλα στην κατηγορία του μόνο του. Αρχικά, είναι το πιο προσιτό, το πιο οικονομικό, επώνυμο της AOC, είναι έτσι, η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή. Mini LED Gaming Monitor. Θα μου πείτε, Δημήτρη, τι είναι αυτό το Mini LED και γιατί σε ενθουσιάζει τόσο? Λοιπόν, για να το εξηγήσω λίγο στα γρήγορα. Πίσω από κάθε πάνελ, για να φωτιστεί αυτό το πάνελ, υπάρχουν LEDs, φωτάκια. Συνήθως και στα πιο οικονομικά monitors υπάρχει φωτισμός στις άκρες, γι' αυτό είναι και πιο λεπτά κλπ. Και ανάβουν συνολικά για να φωτίσουν την εικόνα και το περιεχόμενο που δείχνουμε. Όταν προχωράμε λίγο στα τεχνολογία και τα λεντάκια μπαίνουν από πίσω, τα κάνουν λίγο πιο χοντρά τα monitors, εκεί έχουμε και κάποιες φορές αυτό που έχετε ακούσει, το local dimming, δηλαδή κάποια LEDs σβήνουν όταν είναι σκοτάδι για να δείξουν πιο μεγάλη αντίθεση και σε πιο φωτεινά σημεία από πίσω χοντρικά ανάβουν αυτά τα λεντάκια για να δείξουν τα χρώματα, έτσι, για να δείξουν τα φωτεινά σημεία της εικόνας μας εκείνη τη στιγμή. Και ανάλογα το πώς διαμορφώνεται η εικόνα μας κάθε φορά, αναβοσβήνουν από πίσω. Εδώ λοιπόν, όταν έχουμε να κάνουμε με mini LED, η οποία είναι μια πρόσφατη σχετικά τεχνολογία και σχετικά ακριβή, γι' αυτό λέω ότι είναι και προσιτό το συγκεκριμένο monitor, θα σας πω και για την τιμή του. Από πίσω λοιπόν από το panel έχουμε μικρά mini LEDs. Οι ζώνες πίσω από αυτό το panel με τα mini LEDs είναι 336 στο συγκεκριμένο. Και εδώ θέλω να βάλω μια παρένθεση. Είναι αρκετές οι ζώνες οι 336 για mini LED gaming monitor? Ναι, είναι. Θα μπορούσαν να ήταν περισσότερες? Φυσικά και θα μπορούσαν να ήταν και κοντά στις 600, αν θέλαμε το κάτι παραπάνω. Αλλά monitors με πάνω από 500 ζώνες ή 600 κλπ. Κοστίζουν και διπλάσια τιμή. Οπότε, ναι, οι 336 είναι αρκετές και από τις εντυπώσεις μου θα καταλάβετε και το πόσο αρκετές είναι. Είτε αυτό αφορά το local dimming, είτε αφορά το HDR. Δεν ξέρω αν είδατε τη συσκευασία. Μιλάμε εδώ πέρα ότι έχει πιστοποίηση για HDR 1000. Και το HDR του, θα σας το πω από τώρα, είναι εξαιρετικό. Επιστρέφω στα μετά το unboxing για να ξεδιπλώνουμε σιγά σιγά τις εντυπώσεις μου για το συγκεκριμένο gaming monitor. Η βάση, όπως βλέπετε, αυτή εδώ η ακτινωτή, η βάση στήριξης, μπαίνει πάρα πολύ εύκολα πίσω από το monitor, μια βίδα είναι στην ουσία, και είναι πάρα πολύ σταθερή. Μπετό κανονικά, πραγματικά, δείτε, αυτό που κουνιέται είναι το monitor, δεν κουνιέται η βάση. Και το monitor κουνιέται γιατί η συγκεκριμένη βάση μας επιτρέπει να αυξομοιώσουμε το ύψος του monitor, αλλά και για να γυρίσουμε το monitor ακόμα και κατακόρυφα. Τώρα δεν το κάνω, γιατί άμα το κάνω θα πρέπει να φύγω εγώ από την οθόνη. Οπότε πιθανότητα θα το έχω σε B-roll για να το δείτε. Επομένως, από εργονομία παίρνει για μένα άριστα 10 στα 10. Επίσης, η βάση στήριξη από πίσω έχει και μία οπή για να περνάμε τα καλώδια, έτσι, για να μην τα έχουμε και τα βλέπουμε μπροστά μας. Γιατί ένα πράγμα το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ να βλέπω καλώδια χύμα. Για το υλικό της βάσης, αν και φαίνεται ότι είναι πλαστικό, φαίνεται ότι και δεν είναι πλαστικό. Είναι κάτι σαν μία μίξη ενός πολύ συνθετικού πλαστικού. Από μακριά μπορεί να ξεγελαστεί και νομίζω ότι είναι και μεταλλικό. Παρ' όλα αυτά που σας είπα, είναι πάρα πολύ σταθερή, μπετό κανονικό. Η οθόνη, η ποιότητα κατασκευής της είναι πάρα πολύ καλή, είναι κατά βάση από πλαστικό, δεν έχει RGB φωτισμούς και τέτοια, προφανώς έπρεπε να κριθεί και το κόστος σε μια λογική τιμή, παρ' όλα αυτά είναι όμορφη, έχει κάτι κόκκινες λεπτομέρειες από πίσω, είναι πλαστικό, η συναρμογή του είναι εξαιρετική, δεν τρίζει τίποτα, όπου και να πατήσω, επομένως από ποιότητα κατασκευής θα πηγαίνει εξαιρετικά. Τώρα,
στις θύρες συνδεσιμότητας από πίσω, οι οποίες στην ουσία είναι σε μία πλάτη κάτω από το monitor, συνδέονται δηλαδή από κάτω, έχουμε δύο HDMI θύρες, μία θύρα DisplayPort και μία θύρα mini jack. Νομίζω ότι και αυτό στο πνεύμα του να κρατήσουμε το κόστος συνολικά σε normal επίπεδα. Είχαμε και εκεί κάποιες εκπτώσεις, δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια USB θύρα κλπ. Σε αυτό το σημείο που βλέπετε και ένα λεντάκι εδώ πέρα αναμένο που δείχνει ότι είναι ενεργοποιημένο το monitor, έχουμε και τα πλήκτρα χειρισμού. Αν πατήσω π.χ. εδώ πέρα, την έκλεισα. Μπράβο Δημήτρη. Σε αυτό το σημείο ακριβώς θα βρούμε και τα πλήκτρα χειρισμού. Εδώ πέρα έχει το power button, όπου έχει και το λεντάκι από πάνω για να δείτε πότε είναι ενεργή. Εννοείται όταν ενεργοποιείται μια συσκευή, ανοίγει και αυτόματα η οθόνη, έτσι. Αν πατήσω για παράδειγμα εδώ, θα δείτε εδώ πέρα βγαίνει το μενού της AOC, που για μένα είναι αρκετά βελτιωμένο, γιατί είχα και ένα monitor παλιότερα της AOC, νομίζω το έχω δείξει και εδώ στο κανάλι, το οποίο το μενού ήταν πολύ διαφορετικό, εδώ είναι πολύ πιο εύχριστο να σας πω την αλήθεια, και μας δίνει και πάρα πολλές επιλογές, οι οποίες περιορίζονται λίγο όταν είναι ενεργοποιημένο το HDR. Πάμε τώρα να σας πω περισσότερα για τα χαρακτηριστικά του. Σας είπα ότι είναι ένα mini LED monitor, το panel είναι VA, που σημαίνει ότι ο συνδυασμός mini LED τεχνολογίας με VA panel εκτοξεύει, πραγματικά εκτοξεύει την αντίθεση στα ύψη. Νομίζω ότι το επόμενο βήμα που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τη mini LED τεχνολογία, ειδικά monitors τα οποία έχουν ακόμα περισσότερες ζώνες, είναι η OLED τεχνολογία. Αλλά αν πας σε monitor OLED αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι πρέπει να πας σε 2,5 και 3 φορές πάνω την τιμή που έχει συγκεκριμένη. Επίσης, γιατί έχω OLED τηλεόραση στο σαλόνι μου και η επιλογή που έκανα σε gaming monitor είναι mini LED, πέρα από το κόστος προφανώς και του συνολικού πακέτου που προσφέρει, είναι ότι αν και προφανώς το 2024 δεν υπάρχει τόσο φόβος για burn-in, εξαλείφθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό το ζήτημα, έτσι, αν υπάρχει για μερικούς ακόμα. Επομένως, σας είπα ότι έχει VA panel και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, γιατί το VA panel συνήθως προτείνεται και εγώ το προτείνω όταν αφορά ένα gaming monitor ή όταν βλέπεις ταινίες και σειρές. Γι' αυτό κυρίως, γιατί έχει πολύ υψηλό λόγο αντίθεσης. Επομένως, με το mini LED πάει ακόμα πιο υψηλά αυτός ο λόγος αντίθεσης. Νομίζω από κάτι νούμερα που είδα μπορεί να φτάνει και το 9600:1, δηλαδή πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά μου έκανε εντύπωση το ότι έχει και out of the box πολύ καλή ποιότητα χρωμάτων. Οπότε, ναι, αν κάποιος κάνει production πάνω στον υπολογιστή του, δηλαδή σε προγράμματα όπως για video editing, Photoshop κλπ, ίσως εκεί να κοιτούσε σε IPS panel. Αλλά αν κάποιος παίζει και παιχνίδια, είτε είναι από τις κονσόλες του, είτε είναι από το PC του κλπ, και κάνει και λίγο productivity, νομίζω συγκεκριμένα θα τον καλύψει πάρα πολύ, γιατί πραγματικά η ποιότητα χρωμάτων της είναι πάρα πολύ καλή και out of the box. Πόσο μάλιστα να μπεις να την πειράξεις και λίγο και να την τροποποιήσεις και να την φέρεις λίγο στα μέτρα που πρέπει. Ένα πράγμα που ενεργοποιείς από το μενού και η αλήθεια μου άρεσε πάρα πολύ είναι, τώρα αν δείτε εδώ πάνω, δεν ξέρω αν φαίνεται, μπορείς να βλέπεις τα frames, έτσι, τα FPS εκείνη τη στιγμή στο παιχνίδι που παίζεις. Τώρα π.χ. εδώ στο Spider-Man 2 λέει 60 FPS. Αν παίζεις π.χ. Call of Duty που υποστηρίζει και 120 FPS θα βλέπεις 120. Από εκεί και πέρα νομίζω καταλάβατε και από την ονομασία αλλά και από το μέγεθος δίπλα μου ότι είναι ένα 27 monitor με ανάλυση QHD, δηλαδή 2560 pixels επί 1440, που νομίζω ότι στις 27 inches το 2K, αυτό το 2K που λέμε, είναι το ιδανικό. Το συγκεκριμένο monitor υποστηρίζει μέχρι 180Hz μέσω DisplayPort, υποστηρίζει VRR, υποστηρίζει FreeSync της AMD, υποστηρίζει G-Sync της Nvidia και γενικά όλα αυτά υποστηρίζονται κανονικά. Ως αποτέλεσμα και με αυτό που είδα, ο χρόνος απόκρισης είναι top. Στη συσκευασία γράφει ότι έχει 1 millisecond, αυτό το G2G, το Gray to Gray που λέμε, αλλά για μένα αυτό που κάνει ακόμα περισσότερο τη διαφορά είναι το εξαιρετικά χαμηλό input lag. Και μάλιστα, αυτό που σας είπα και λίγο προηγουμένως, έχει πιστοποίηση Display HDR 1000, που πραγματικά βλέπεις ένα monitor πώς πρέπει να είναι το HDR, που συνήθως σε αυτή την κατηγορία χρημάτων, η οποία, να σας την πω και τώρα, είναι γύρω στα 400 ευρώ, αν την ψάξετε και δείτε π.χ. σε τιμή Αμερικής, εκεί θα βρείτε και τιμές λίγο πάνω από 250 ευρώ. Αλλά εκεί νομίζω ότι παίζει κάτι με τη φορολογία, διατίθεται δηλαδή χωρίς φόρο και μετά προστίθεται. Στην Ευρώπη γενικότερα, που την έψαξα και λίγο περισσότερο, γιατί είδα γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά τιμής, είναι αυτή γύρω στα 4 εκατοστάρικα. Επομένως, για να συνοψίζω, όταν είδα από την AOC που είναι από λίγους μήνες ανακοινώνει το συγκεκριμένο gaming monitor, πριν το πιάσω στα χέρια μου, είχα τις αμφιβολίες μου. Γιατί, λέω, έχει πολλά χαρακτηριστικά που ισχύει αυτό too good to be true. Αλλά πραγματικά νομίζω από κοντά σε αποζημιώνει πλήρως. Γιατί το μεγάλο selling point, πέρα από όλα τα υπόλοιπα τα οποία ναι είναι εξαιρετικά, είναι αυτή η τεχνολογία mini LED. Επομένως ήθελα να δω κατά πόσο δουλεύει σωστά αυτή η τεχνολογία mini LED και το local dimming που προσφέρει. Και πραγματικά παιδιά, πιστέψτε με, λειτουργεί εξαιρετικά. Στο PS5, εμείς έχω παίξει πάρα πολύ PS5 εδώ πέρα, υποστηρίζει κανονικά ανάλυση 2K, τα 1440p, υποστηρίζει κανονικά 120Hz, 120fps, αλλά δεν υποστηρίζει VRR. Αντιθέτως, με το Xbox Series X έχεις όλα αυτά, τα 120Hz κλπ, τα 120fps κλπ, έχεις όμως και VRR. Νομίζω έχει να κάνει με τον κατασκευαστή της κάθε κονσόλας. Τώρα θα μου πείτε, ρε Δημήτρη, όλα τόσο θετικά τα βρήκες. Η αλήθεια είναι, γι' αυτό που πληρώνεις, με αυτό που παίρνεις, μόνο θετικά έχω να πω. Ναι, σίγουρα θα ήθελα έως και περισσότερες θύρες, ίσως να ήθελα ένα remote control, κάτι, ίσως λίγο καλύτερο τρόπο πλοήγησης μέσα στο μενού του. Ναι,
Αλλά ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις και κάποιες υποχωρήσεις όταν πας να πάρεις τόσα τούμπανα χαρακτηριστικά σε αυτό το πακετάκι. Και όσον αφορά την απόδοση, να πω ότι ορισμένες στιγμές είδα λίγο flickering όταν είναι ενεργοποιημένο το VRR στην εναλλαγή κάποιων frame rate. Αυτό. Κατά τα άλλα, πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με το συγκεκριμένο gaming monitor, γι' αυτό ήθελα και να το μοιραστώ μαζί σας. Εννοείται, ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, είμαι στη διάθεσή σας. Αν το ψάχνετε και θέλετε να μάθετε κάτι ειδικότερο, και εννοείται, αν δεν έχετε πει στην παρέα μας και θέλετε να βλέπετε τέτοια βίντεο, βίντεο unboxing, βίντεο reviews, να παίζουμε παιχνίδια, να μιλάμε για παιχνίδια, νομίζω είναι μια φανταστική ευκαιρία για να κάνετε subscribe εδώ στο κανάλι μας. Είμαι ο Δημήτρης και τα λέμε στο επόμενο Αλάνια, και μην ξεχνάτε, μπαστιντήστε. Bye!